Φίλες και φίλοι, γεια σας. Ζωντανά κάθε μέρα εδώ στο δίκτυο αυτή την ώρα για να περάσουμε όμορφα παρεούλα μαζί. Το απόγευμα με την αγαπημένη σας εκπομπή, γιατί σας αγαπάει πάρα πολύ όπως την αγαπάτε κι εσείς. Κάθε Τρίτη ζωντανά εδώ θα έχουμε το Βαλάντι Χατζηγεωργίου για να μας δείξει τα υπέροχα χρυσαφικά κοσμήματα που έχει στο κατάστημα που βρίσκεται Ερμού 80. Να τον καλωσορίσουμε, γιατί σήμερα μας έφερε πάρα πολύ ωραία δαχτυλίδια και επίσης εγώ έχω επιλέξει ένα φανταστικό. Το ντύσιμό μου το επιμιλήθηκε και το κατάστημα Ντίνα που βρίσκεται στην Εφόρων 4 και θα βρούμε ρούχα για όλη την οικογένεια, μικρά, μεγάλα μεγέθη, με πάρα πολύ χαμηλές τιμές. Εφόρων 4, κάντε ένα shopping therapy και μετά ανανεώστε την καρδαρόβα σας, γιατί μέσα από αυτή θα ανανεωθείτε κι εσείς. Καλώς όρισες, Βαλάντι μου. Καλώς σας βρήκα, κυρία Στέλλα μου. Πώς είσαι? Δόξα τω Θεώ, πολύ καλά. Χαίρομαι. Εμείς τώρα με αυτά τα ωραία που βλέπουμε, πώς θα είμαστε καλά δηλαδή? Λίγο να σας αναστατώσουμε κι εμείς, κυρία Στέλλα. Αχ, και πλησιάζει η γιορτή μου, Βαλάντι. Αχ, μ' άρεσαν πάρα πολύ, Βαλάντι. Φέραμε εντυπωσιακά δαχτυλίδια, κυρία Στέλλα. Κάποια με χρώμα και κάποια με λευκές πέτρες, αλλά όλα είναι πολύ εντυπωσιακά. Είναι από τα πιο εντυπωσιακά κομμάτια. Το ένα το έχω. Ναι, το ένα το έχετε. Ναι. Είναι πολύ ιδιαίτερο και από τα πιο εντυπωσιακά, ίσως το πιο εντυπωσιακό αυτό. Τώρα δεν μπορώ να βάλω εγώ μικρά πράγματα. Όχι, κύριε Στέλλα μου, δεν νομίζω ότι σας πάνε σας τα μικρά. Όχι, όχι, χάνονται. Από πού θα ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε από το πιο εντυπωσιακό, αυτό που έχετε κι εσείς, κυρία Στέλλα μου. Μάλιστα. Ένα πολύ όμορφο και πολύ εντυπωσιακό και πολύ ωραίο δαχτυλίδι με πολύ ωραία δουλειά, γεμάτο ακριβώς. Είμαστε σε 14 καράτια κίτρινο χρυσό, δύο σειρές λευκά ζυργών άριστης ποιότητας και ένα μεγάλο κέντρο με συνθετικό ζαφύρι. Βλέπετε πόσο ωραία δουλειά έχει ύψος, σηκώνεται, κυρία Στέλλα μου, βλέπετε ότι είναι σε τρία επίπεδα έτσι ώστε να φωτίζονται, να παίρνουν φως από σαν κάτω. Σαν πυραμίδα. Ακριβώς. Βλέπετε πόσο εντυπωσιακό είναι και πόσο μεγάλο σαν όγκο, οπότε καλύπτει, γεμίζει και πολύ ωραία το δάχτυλο της γυναίκας και σίγουρα τραβάει πολύ πολύ τα βλέμματα. Σαν δουλειά είναι άψογο, οι πέτρες είναι καρφωμένες στο χέρι, το καστόνι, ακόμα και τα μικρά που έχουμε, οι λευκές οι πέτρες είναι και αυτές καρφωμένες στο χέρι και είναι με ζωντάκι, κυρία Στέλλα μου, έτσι με καστόνι, με δόντι, ώστε να πιάνουν όσο το δυνατόν καλύτερα και να είναι πιο σταθερές. Να μην φεύγουν οι πέτρες. Ακριβώς, και γι' αυτό έχουμε... Το ζω, το ξέρω. Είναι, ναι, βλέπετε ότι είναι ένα δαχτυλίδι που μπορείς να το φοράς συνέχεια και να το ευχαριστιέσαι. Είναι πολύ όμορφο και με πολύ ωραία δουλειά, κυρία Στέλλα μου. Να δούμε και το πράσινο. Να δούμε. Δείτε τι όμορφο, ναι. Όπως είπαμε, θα δούμε εντυπωσιακά δαχτυλίδια σήμερα, κυρία Στέλλα μου, οπότε πάμε να δούμε και ένα με μια πράσινη, με μια πράσινη πέτρα, πολύ εντυπωσιακό. Ζαφύρι. Ακριβώς, συνθετικό ζαφύρι και εδώ είμαστε στα 14 καράτια κίτρινο χρυσό. Εδώ πέρα, κυρία Στέλλα μου, βλέπετε ότι έρχεται σε τρίγωνο γύρω-γύρω περιμετρικά από το μεγάλο κέντρο του συνθετικό ζαφύρι λευκά διργών και θέλω να προσέξετε, κυρία Στέλλα μου, ότι είναι και λίγο πιο ψηλά. Όλο το δαχτυλίδι σηκώνεται λίγο πιο ψηλά και κάνει από κάτω κάτι γραμμές, δηλαδή το καστόνι όλο σηκώνεται πιο ψηλά έτσι ώστε να παίρνει φως και να φωτίζεται ακόμα περισσότερο το ζαφύρι. Να βγάζει ακόμα περισσότερη λάμψη και ακόμα περισσότερους ηριζισμούς. Πάρα πολύ και εδώ ωραία. Πολύ όμορφη δουλειά. Οι πέτρες είναι καρφωμένες στο χέρι. Βλέπετε, δεν το κλείνει το δαφύρι. Έχουμε με δόντια που λέμε εμείς. Το καστόνι έρχεται με δόντια έτσι ώστε να αναδεικνύεται ακόμα περισσότερο το δαφύρι. Ένα πολύ εντυπωσιακό και πολύ όμορφο δαχτυλίδι. Αρέσει και αυτό. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Έχουν, όπως βλέπουμε, όλα έχουν όγκο, κυρία Στέλλα. Δηλαδή και το επόμενο που θα δούμε είναι πάλι σηκώνεται ψηλά και αυτό βλέπετε και τα όλα όσα θα δούμε, ειδικά με πέτρες, πρέπει να σηκώνονται λίγο πιο ψηλά για να φανεί ακόμα περισσότερο η πέτρα και να τονίζει ακόμα περισσότερο το δάχτυλο της γυναίκας.
για να πάμε και στο επόμενο. Και βλέπετε περίπλοκο με μια πολύ ωραία γάμπα. Ναι, με μια πολύ ωραία γάμπα. Το επόμενο είναι λίγο πιο περίπλοκο. Οι πέτρες βίνουν μέχρι κάτω. Βλέπετε ότι έρχεται σαν πλεχτό έρχεται και αγκαλιάζει την πέτρα. Την κεντρική πέτρα. Πάλι και εδώ μιλάμε για ένα δαχτυλίδι σε κίτρινο χρυσό 14 καράτια. Και γεμάτο χρυσό, πολύ χρυσό έχει αυτό το δαχτυλίδι. Ναι, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, κύριε Στέλμη. Και βλέπετε, πολύ ωραίο. Αν τώρα ίσως από την κάμερα, ίσως και να φαίνεται ότι οι πέτρες βίνουν μέχρι κάτω, κύριε Στέλμη. Δηλαδή πάνε και κλείνουν μέχρι κάτω οι πέτρες. Οπότε γίνεται ακόμα πιο εντυπωσιακό. Μέχρι κάτω, βλέπετε μέχρι κάτω, έρχεται και κλείνουν οι πέτρες. Και έρχεται και το αγκαλιάζει πολύ ωραία το μεγάλο κέντρο. Και βλέπετε ότι έχουμε ένα μεγάλο κέντρο, εντυπωσιακό κέντρο. Βλέπετε ακόμα και μέσα από την κάμερα, κυρία Στέλλα, πόσο ωραία χρώματα βγάζει, πόσο ωραία κουπή έχει. Μοναδικό δαχτυλίδι και πολύ όμορφο. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά δαχτυλίδια. Οπότε... Κοίτα τι γίνεται και από κάτω. Είναι σαν να πλέκεται, σαν να είναι πλεκτό, κυρία Στέλλα μου, και να έρχεται να μπαίνει το ένα μέσα στο άλλο είναι... Αυτό είναι πιο ακριβό από όλα. Ναι, είναι το πιο ακριβό. Αλλά είναι πολύ εντυπωσιακό, με πολύ ωραία δουλειά. Δόλου συγχαρητήρια. Ναι. Αφού ξέρετε, κυρία Στέλλα μου, ότι σας παραδέχομαι. Είναι το επόμενο. Πάμε και εδώ πέρα, μια πολύ εντυπωσιακή ροζέτα, κλασική, διαχρονική, κυρία Στέλλα μου. Εδώ μας άρεσε με τον Παναγιώτη πάρα πολύ και το χρώμα της πέτρας και η αντίσθηση που κάνει με τα λευκά ζυργών. Πάμε σε ένα συνθετικό κεχριμπάρι. Είναι το πορτοκαλί αυτό το κεχριμπάρι που βγάζει. Με ένα πολύ ωραίο δέσιμο, ροζέτα σε σχήμα δάκρυ. Εδώ πάμε και σε λίγο πιο μεγάλα λευκά ζυργών, περιμετρικά της πέτρας. Σαν γαρίφαλα γύρω-γύρω είναι μεγάλα. Είναι πιο μεγάλα, τα άλλα ήταν λίγο, στα υπόλοιπα δαχτυλίδια ήταν λίγο πιο μικρά. Εδώ πάμε λίγο πιο μεγάλα, επειδή ο λόγος είναι τεχνικός, κύριε Στέλλα μου, επειδή δεν σηκώνεται τόσο ψηλά αυτό το δαχτυλίδι, αυτό το καστόνι. Είναι χαμηλά, οπότε θέλουμε μέσα από τις λευκές τις πέτρες, τις περιμετρικές, να πάρει ακόμα περισσότερο λάμψη και το κέντρο. Ακριβώς. Οπότε έρχεται και φαντάζουν και οι λευκές πέτρες και αναδεικνύουν και πολύ όμορφα, κάνουν ωραία αντίθεση με το μεγάλο κέντρο. Και εδώ είμαστε σε 14 καράτια κίτρινο χρυσό, με πολύ ωραίο δέσιμο, καρφωμένες στο χέρι οι πέτρες έτσι ώστε να μην έχουμε πρόβλημα κανένα. Φυσικά, κυρία Στέλλα μου, να πούμε ότι όλα τα δαχτυλίδια μπορούμε να τα μεγαλώσουμε και να τα μικραίνουμε, να τα προσαρμόσουμε στο δάχτυλο της γυναίκας. Οπότε, να ξέρουν ότι να μην τους προβληματίζει καθόλου όλο αυτό το θέμα. Είναι πολύ εύκολο να γίνει και να το προσαρμόσουμε ακριβώς στο δάχτυλο της γυναίκας. Εμένα βλέπεις τη στάση μου, πώς είναι να τα βλέπω από κοντά. Ναι. Μ' αρέσω. Είναι όλα εντυπωσιακά. Ένα λίγο πιο μικρό, αλλά είναι πολύ ωραία η πέτρα. Είναι πολύ πάλτο χρώμα, είναι πολύ απαλό χρώμα, πάλι σε ροζέτα σε σχήμα δάκρυ, δύο σειρές λευκά ζυργών και ένα πολύ ωραίο κέντρο σε ροζ, σε pink quartz πέτρα συνθετική, άριστης ποιότητας και εδώ πέρα, για κάποιες κυρίες που θέλουν όχι τόσο πολύ εντυπωσιακά, αλλά λίγο πιο εντυπωσιακό. Δεν είναι πολύ απλό δαχτυλίδι και αυτό είναι ένα πολύ εντυπωσιακό δαχτυλίδι, αλλά με πιο μικρό κέντρο. Εδώ η αντίστοιχη διαφορά είναι ότι πάμε σε 14 καράτια, αλλά λευκό χρυσό αυτή τη φορά, με ροζ quartz, με pink quartz πέτρα. Και πολύ εδώ ωραία. Εντυπωσιακό και όμορφο, πάρα πολύ ωραίο. Το επόμενο. Πολύ σημαντικό που λέμε πάντα είναι αυτό που λέτε και εσείς, κυρία Στέλλα μου, ότι υπάρχει εμπιστοσύνη στο κατάστημα και ξέρουν ότι αυτό ό,τι λένε, εννοείται, αυτό λένε, ό,τι πληρώνεις εκείνο 14 καράτια με συνθετικές πέτρες, δεν πάμε να πούμε κάτι ψέματα ή κάτι που δεν ισχύει, να ξέρουν ότι ό,τι λέμε αυτό ισχύει. Εδώ ήταν τα εντυπωσιακά μας με πέτρες. Τώρα πάμε με λευκά ζυργών. Κίτρινο χρυσό 14 καράτια, ένα πολύ όμορφο και αυτό για κάποιες κυρίες που δεν θέλουν να φορέσουν χρώμα, ίσως τους είναι λίγο πιο δεσμευτικό, μπορούν να πάνε σε ένα πολύ εντυπωσιακό δαχτυλίδι με λευκά ζυργών, άριστης ποιότητας και εδώ πέρα, πολύπετρο, πολύ όμορφο, πολύ εντυπωσιακό πολύ και αυτό είναι σαν να κάνει πλέξη, ακριβώς, κυρία Στέλλα μου, μπαίνει το λουστρέτο κομμάτι μέσα στις πέτρες και πλέει. Πιο εύκολο φόρετο. Έρχεται και πλέκεται ακριβώς. Ναι, πιο εύκολο φόρετο. Δεν είναι δεσμευτικό για κάποιες κυρίες που
λίγο φοβούνται το χρώμα, μπορούμε να πάμε σε μια τέτοια επιλογή, εξίσου όμορφη και εξίσου εντυπωσιακό. Και εδώ μιλάμε για 14 καράτια κίτρινο χρυσό, λευκά διργονάκια συνθετικές πέτρες άριστης ποιότητας, καρφωμένες στο χέρι. Και εδώ πολύ όμορφο, με πολύ ωραία δουλειά, με πολύ ωραία πέτρες καρφώματα, ένα πολύ εντυπωσιακό δαχτυλίδι χωρίς το χρώμα. Το σχήμα είναι σαν να είναι στέμμα. Ναι, είναι, μας αρέσει ωραία. Πάρα πολύ και εμένα και τον Παναγιώτη, συμφωνούμε δηλαδή σε πολλά σχέδια, γιατί είναι πολύ ιδιαίτερα, ξεφεύγουν τελείως από τα κλασικά. Ακριβώς. Έρχεται σαν πλέξη και γίνεται πάρα πολύ ωραίο συνδυασμό. Και συνδυάζει οι πέτρες με το λουστρέ, κυρία Στέλλα, γιατί χαρίζει και το λουστρέ που παίρνει όποιο χρώμα είναι στο περιβάλλον. Ναι, ακριβώς, Άννα, μπράβο, γιατί γίνεται σαν καθρέφτης ουσιαστικά. Ακριβώς. Τώρα είναι τόσο γυαλισμένο που λειτουργεί και σαν καθρέφτης. Το επόμενο και πάλι αυτό και εδώ πέρα πολύ εντυπωσιακό, πάλι έτσι σαν πλέξιμο, και εδώ μιλάμε για ένα πολύ όμορφο δαχτυλίδι 14 καράτια κίτρινο χρυσό, λευκά ζυργών άριστης ποιότητας, άριστης καθαρότητας, πολύ καλή, excellent καθαρότητα. Πιο λεπτές. Αναφοράς πολλά όμως. Ναι, ακριβώς. Πιο λεπτές λωρίδες, αλλά εξίσου πολύ ωραία πλεγμένη η μία μέσα στην άλλη. Πολύ ωραίες, πολύ καλή ποιότητα, πολύ καλά καρφώματα, κύριε Σταλμού. Και τα μικρά είναι καρφωμένα στο χέρι πέτρες. Το λέω, είναι πολύ σημαντικό για να ξέρουν ότι δεν θα έχουν πρόβλημα με τις πέτρες. Και είναι πολύ σημαντικό επίσης να ξέρουμε ότι όταν θέλουμε να το μεγαλώσουμε και να το μικρύνουμε, δεν θα έχουμε κάποιο πρόβλημα. Οπότε, γι' αυτό το λέω συνέχεια, μου ακούτε που το λέω συνέχεια, αλλά είναι σημαντικό για να ξέρει ο πελάτης ότι είναι κάτι πολύ καλά ποιοτικά, συγγνώμη. Εντυπωσιακό και αυτό, δαχτυλίδια που μπορούμε να τα φοράμε και συνέχεια αλλά και ξεχωριστά και για πιο ιδιαίτερες περιπτώσεις, και αυτό είναι ένα πολύ όμορφο δαχτυλίδι και πολύ εντυπωσιακό, έχει όγκο, έχει μήκος, κύριε Στέλλα, ναι. Οπότε κάθεται πολύ ωραία στο δάχτυλο της γυναίκας ακριβώς. Αν θυμάστε την προηγούμενη φορά που είχαμε δει κάποια κοσμήματα που είπαμε ότι είναι πολύ στη μόδα πλέον τα κοσμήματα στυλ Κλεοπάτρας, τύπου Κλεοπάτρας, έτσι και αυτό είναι ένα δαχτυλίδι τύπου Κλεοπάτρας. Πάμε δηλαδή πολλά χρόνια πίσω αυτό το σχέδιο, αλλά έχει γυρίσει πάρα πολύ. Και γεμίζει όλο το δάχτυλο. Ναι, γεμίζει όλο το δάχτυλο, κάνει αυτό το πίσω την εσοχή και έχει πολύ ωραία εφαρμογή αν το δούμε φορεμένο. Θα το καταλάβουν οι γυναίκες που θα το δοκιμάσουν, ότι έχει πολύ ωραία εφαρμογή πάνω στο δάχτυλο, ακουμπάει πάρα πολύ ωραία και δεν τη στεναχωρεί παρόλο που έχει όγκο, γιατί πίσω κάνει αυτή την εσοχή, κύριε Στέλλα μου, και δίνει έναν αέρα εκεί που είναι ο κόμπος που λέμε. Ξέρουν καλά αυτοί που ασχολούνται. Ναι. Ακριβώς. Και επίσης έχει ένα πολύ ωραίο χάρισμα, δένει πολύ ωραία με λευκό χρυσό και στραθάκια πάνω και λευκές πέτρες ζυργών άριστης ποιότητας. Οπότε και εδώ μιλάμε για ένα πολύ όμορφο δαχτυλίδι εντυπωσιακό, συνδυασμός λευκού με κίτρινου χρυσού 14 καράτια και συνθετικές πέτρες ζυργών άριστης ποιότητας. Βλέπετε και το τελείωμά του ακόμα σβήνει πολύ ωραία, δεν είναι μόνο το πάνω μέρος και σβήνει πολύ ωραία, κυρία Στέλλα μου, κλείνει κάτω στη γάμπα πολύ ωραία. Κάτσε καλά, δεν, είναι δεν και σταματάει πάρα απότομα. Πολύ ωραίο. Και αυτό είναι ένα πολύ όμορφο και εντυπωσιακό δαχτυλίδι με όγκο. Για κάποιες γυναίκες που θέλουν λίγο πιο εντυπωσιακά δαχτυλίδια, μπορούμε να πάμε σε μια τέτοια επιλογή για να γεμίσει πολύ ωραία το δάχτυλο και να εντυπωσιάσει. Πού θα πάμε τώρα? Και τώρα επίσης ένα πολύ ωραίο. Λίγο. Μ' αρέσουν πάρα πολύ και εμένα και στην επιλογή που κάνουμε, κύριε Στέλλα, γι' αυτό και λίγο έχω μια παρόρμηση, θέλω να το παρουσιάσω πιο ωραία γίνονται. Είναι ένα πολύ ωραίο δαχτυλίδι και αυτό. Αυτό άρεσε η κόρη μου. Ναι, η ναι, ήταν, τ' άρεσε πάρα πολύ στη Χριστίνα. Τη φωνάζει, ναι. Τη φωνάζει και αυτό νομίζει η Χριστίνα. Κοντά είναι πάρα πολύ ωραίο δαχτυλίδι, με λευκές πέτρες ζυργών καρφωμένες στο χέρι. Κάνει μπουλ, κυρία Στέλλα μου. Είπαμε, το μπουλ βοηθάει αυτή την καμπύλη που κάνει μέσα, γιατί ανάλογα με το πώς την κάνουν οι πέτρες. Ακριβώς, γιατί ανάλογα πώς πέφτει το φως βγάζουν και διάφορα, κάθε πέτρα βγάζει διάφορα χρώματα. Οπότε με αυτή την καμπύλη που κάνουν οι πέτρες και επειδή είναι λευκές, βγάζουν πολύ ωραίους ηρεμισμούς και διάφορα χρώματα. Και έρχεται μια πολύ ωραία εσοχή μέσα και κλείνει με ένα πολύ ωραίο κομμάτι κίτρινο χρυσό λουστρέ. Όπως είπαμε, είναι τόσο καλά έχει τόσο καλό φινίρισμα που πλέον πάμε σε
αυτό το λουστρέτο κομμάτι, το κίτρινο, λειτουργεί σαν καθρέφτης. Οπότε βγάζει και εκεί πέρα μαζί του βγάζει. Λαμποκοπάει. Ακριβώς, βγάζει περισσότερα χρώματα. Με μια λέξη. Ακριβώς, κύριε Στέλμου, και θέλω να δείτε και μια. Λίγο φαίνεται από κάτω η γάμπα ουσιαστικά είναι σαν πλέξιμο μέσα. Δηλαδή κάνει αυτή την πλεξούδα έτσι ώστε να έχει όγκο, να έχει πολύ ωραία εμφάνιση, αλλά να μην είναι πολύ βαρύ και ανεβαίνουμε πάρα πολύ σε κόστος. Να κάνει και ένα και πολύ. Να αερίζεται και το δάχτυλο. Ναι, και να αερίζεται και το δάχτυλο, να μην κρατάει υγρασία. Είναι γεμάτο δαχτυλίδι. Είναι, ναι, είναι γεμάτο, είναι πολύ εντυπωσιακό, αλλά λόγω του. Όχι όσο αν θα ήταν όλο μασίφ. Ανέβαινε πάρα πολύ η τιμή. Θα πήγε στα 2.000 απλά. Ακριβώς, ναι, ναι. Και παραπάνω, κύριε Στέλμου, ναι. Και παραπάνω, γιατί έχει μεγάλη γάμπα, ναι. Ωραία. Να δούμε και το. Και το τελευταίο, λίγο χωρίς τόσο όγκο, τα περισσότερα, τα προηγούμενα δαχτυλίδια που είδαμε ήταν λίγο πιο. Είχαν περισσότερο όγκο. Εδώ λίγο πάμε σε πιο λιτό, αλλά έχουμε αυτή να την. Το επίπεδο που παίζει εδώ παίζει. Με το ύψος, κυρία Στέλλα μου, λίγο πιο απλό, πάλι λουστρέ και λευκές πέτρες, γιατί είπαμε σήμερα θα δείξουμε ροζέτες και δαχτυλίδια με λευκές πέτρες. Εδώ παίζουμε με το ύψος, χαρίζει χάρη στο ύψος, είναι σαν να φοράμε δύο διαφορετικά δαχτυλίδια. Το κάτω κομμάτι που είναι με πέτρες είναι λίγο πιο χαμηλά και το πάνω είναι πιο ψηλά που είναι λουστρέ. Λουστρέ και το χρυσό να πούμε. Ακριβώς. 14 καράτια. Γερμανικά πολύατ λέγεται, γελιστερό δηλαδή. Ναι, ναι, κύριε Στέλμα, αυτό η αλήθεια είναι ότι δεν το ήξερα, οπότε ναι. Με βοηθάτε και σε αυτό, ναι, να το. Γιατί παίρνει ας πούμε τη λάμψη από το περιβάλλον. Ναι. Ναι, 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 ακριβώς, χαρίζει πάρα πολύ ωραία λάμψη. Αυτό που λέτε κι εσείς, παίρνει τη λάμψη από το περιβάλλον και βγάζει πολλά χρώματα. Χωρίς όμως, κύριε Στέλμου, να είναι τόσο, να έχει τόσο μήκος, να είναι τόσο πολύ στο δάχτυλο. Αν κάποια κυρία ή κάποια δεσποινίδα δεν θέλει ένα πολύ μεγάλο δαχτυλίδι, πολύ ογκώδες, μπορούμε να πάμε σε ένα τέτοιο λίγο πιο απλό, αλλά πολύ εντυπωσιακό και πολύ όμορφο και πολύ ωραίο δέσιμο. Πολύ ωραία εφαρμογή πάνω στο δάχτυλο της γυναίκας, κύριε Στέλλα. Αχ, Βαλάντη, τι μας κάνεις. Τώρα, κύριε Στέλλα μου, είναι και η αρχή, οπότε φέρνουμε λίγο πιο εντυπωσιακά. Είδατε και τα προηγούμενα κοσμήματα ήταν την προηγούμενη την Παρασκευή που ήρθαμε, ήταν και αυτά εντυπωσιακά. Και τώρα λίγο κάθε Τρίτη θα είμαστε εδώ, ναι, ζωντανά, παρέα, στο δίκτυο, παρέα. Για να βλέπουμε καινούργια πράγματα που δεν μας φέρνει ο Βαλάντης. Έτσι, κύριε Στέλλα. Πώς μπορεί κάποιος να σας βρει, πού μπορεί να σας δει. Ακριβώς, κύριε Στέλμα, το κατάστημά μας βρίσκεται στην οδό Ερμού 80, το τηλέφωνο μας στο σταθερό είναι 2321 020 598, το κινητό είναι 694-772-1772 για ώρες εκτός ωραρίου αγοράς, και επίσης στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα κοσμοχατζηγεωργίου.gr και στα social media, στο Facebook Κόσμο Χατζηγεωργίου με ελληνικούς χαρακτήρες και στο Instagram Κόσμο Κάτω Παύλα Χατζηγεωργίου με λατινικούς χαρακτήρες. Επίσης να πούμε ότι οτιδήποτε χρειαστούν πάνω σε κοσμήματα, σε μαργαριτάρια και σε ρολόγια, είμαστε στη διάθεσή τους να το επισκευάσουμε. Επίσης, αν κάποια είναι παλιά κοσμήματα που δεν τα φοράνε, είτε έχουν σπάσει και δεν θέλουν να τα επισκευάσουν, μπορούν να τα φέρουν στο κατάστημά μας, να τα εκτιμήσουμε, να δούμε την τιμή που έχει ο χρυσός εκείνη τη στιγμή, γιατί βλέπουμε την τιμή του χρυσού ανά λεπτό, ανά ώρα, και να δώσουμε την καλύτερη δυνατή τιμή, έτσι ώστε να παρνείτε κάποιο κοσμήματα. Και λουράκι και μπαταρίες, τα πάντα. Χρήματα. Ένα κούμπομα που έσπασε, που χάλασε. Οτιδήποτε. Πάρα πολύ ωραία. Και το σημαντικότερο, στο κατάστημα Χατζηγεωργίου, ό,τι πληρώνεις εκείνο παίρνεις. Ξέρεις δηλαδή ότι αυτό που θα πληρώσεις, αυτό θα πάρεις. Βλάντη μου, μας έκανε σήμερα. Θα να λίγο, αλλά ευχάριστη. Να αγοράσουμε και δεν θα το γλιτώσουμε, γιατί μία εικόνα χίλιες λέξεις. Σου εύχομαι καλό υπόλοιπο απόγευμα. Να είστε καλά, κύριε Στέλμου. Καλές χρυσές δουλειές. Πάρα πολύ. Ραντεβού την άλλη Τρίτη εδώ, ζωντανά στο δίκτυο. Φίλες και φίλοι, θα πάμε για τους αγαπημένους μας χορηγούς και θα πάμε κουζίνα. Φίλες μου, μετά τα ωραία χρυσά θα μπούμε στην καθημερινότητα, θα μαγειρέψουμε.
Φτιάξτε καφεδάκι, εγώ έχω φτιάξει καφεδάκι αλευρά, το πίνω στην υγειά μας. Πλατεία Εμπορίου 7. Λοιπόν, τα τηλέφωνα είναι 2-3-21-0-62-100 και 51-500, φίλες μου. Λοιπόν, σήμερα θα σας φτιάξω προϊόντα από το καφεκοπτίο Αλευρά. Και θα κάνουμε ένα κέικ με χουρμάδες. Οι χουρμάδες στον Αλευρά δεν έχουν κουκούτσια, οπότε δεν θα ταλαιπωρηθείτε. Λοιπόν, έχω εδώ το μούλτι. Μου λέτε ότι κάνατε κέικ με χουρμάδες και δεν έσπαζαν. Φίλες μου, καυτό νεράκι για ένα τέταρτο, αλλιώς δεν θα σας γίνουν. Έτσι πληροφοριακά, για να γίνει το κέικ. Εγώ στη συνταγή θα δείτε και μπανάνες. Δεν θα βάλω σήμερα μπανάνες. Θα το κάνω σκέτο, εσείς μπορείτε όμως να βάλετε και μπανάνες μέσα. Και θα τα χτυπήσω τώρα στο μούλτι. Έτοιμο. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρία Στέλλα. Καλησπέρα. Είμαι η πρεσβυτέρα. Έλα, πρεσβυτέρα μου γλυκιά, τι μου κάνεις? Δόξα τω Θεώ, εσείς? Δόξα τω Θεώ, καλά. Εύχομαι. Η οικογένεια. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά, πρεσβυτέρα μου. Ευχαριστώ. Χαίρομαι που μιλάω μαζί σου, να το ξέρεις. Εγώ το ίδιο. Έτσι την τύχη σε έπιασα. Σε έψαχνα στο άλλο κανάλι και λέω περίεργο με φάνηκε. Θα να βάλω τώρα το δίκτυο. Ναι, τώρα. Όλα καλά. Τώρα. Καλή χρονιά να έχεις. Ευχαριστώ πολύ, το ίδιο σε όλους μας. Ναι, λέγε. Σε όλους μας καλή χρονιά να έχουμε τηλεοπτική. Αμήν. Για να περνάμε όμορφα. Ακριβώς. Πολλές φορές λάμπουμε δια της απουσίας μας. Αχ. Αλλά να που είμαστε εδώ. Όμως, να το ξέρεις αυτό. Πώς? Σε ψάχναμε, λέω. Γιατί εμείς που καθόμαστε στο σπίτι, ξέρεις η ηλικία μας. Είναι η κυρία Στέλλα. Το έχω εισπράξει σε μεγάλο βαθμό. Ακριβώς. Και σας ευχαριστώ για την αγάπη σας. Κυρία Στέλλα μου. Πες το. Μου φέρανε πολύ ωραία σταφύλια. Ναι. Και για γλυκό. Ναι. Επειδή σχεδόν με το κορονοϊό και με τη στεναχώρια δεν έκανα γλυκά. Ναι. Μπορείς να μου πεις τη συνταγή? Βέβαια. Τα σταφύλια είναι χωρίς κουκούτσια. Ναι, είπαμε για γλυκό. Σουλτανίνα. Ναι. Λοιπόν. Να είσαι λίγο κοντά να σου δώσω. Τα κάνω καλέ. Ναι, είναι πάρα πολλά μου στείλανε και σκέφτηκα, λέω, θα κάνω ένα γλυκό. Αν βοηθάει, στείλε μου να φτιάξω εδώ. Αν μπορεί. Την είπα την Τίνα. Έλα καλέ μια βόλτα. Αχ, δεν μπορεί και αυτή. Λοιπόν, πρεσβυτέρα. Όλο υποχρεώσεις έχει. Όλο. Άκουσέ με. Θα έχεις δύο τέτοιες σκούπες. Μία κούπα θα έχει καυτό βραστό νερό. Ναι. Η άλλη κούπα θα έχει κρύο με παγάκια μέσα. Παγάκια, κάτι θυμάμαι, ναι. Λοιπόν, ένα κιλό σουλτανίνα. Ναι. Ένα κιλό ζάχαρη. Α, κιλό κιλό. Ναι. Κιλό κιλό. Ναι. Και 800 ml νερό. Ναι. Έτσι. Ναι. Θα βάλεις τη ζάχαρη με το νερό στην κατσαρόλα να βράσει. Δεν θα βράσει πολύ. Ναι, να πει. Να δέσει. Ναι. Ένα τέταρτο από τη στιγμή που θα ξεκινήσει ο βρασμός. Ναι. Και μετά με... θα τα βράσω έξω. Πώς? Στο πετρογκάζ θα τα βράσω έξω, λέω. Εσύ ξέρεις. Ο προφητήρας να μην πάρει γλύκα. Εσύ ξέρεις. Λοιπόν, ναι. Θα πάρεις το στραγγιστήρι, το μεγάλο που έχουμε για το τσάι. Ναι. Θα το γεμίσεις τη σουλτανίνα. Α, να στραγγίσει. Θα το βα... Όχι. Όπως είναι... Τα σταφύλια. Όπως είναι τα σταφύλια έτοιμα. Ναι. Θα γεμίζεις το στραγγιστήρι. Θα το βουτάς στο καυτό το νερό.
στο νερό με τα παγάκια και μέσα. Ακριβώς. Για να σου γίνει τραγανό. Τώρα κατάλαβα. Δηλαδή, δεν θα τα βάζεις από τα παγάκια στο γλυκό. Όχι. Θα τα βάζεις σε βραστό νερό και μετά στο γλυκό. Πρώτα βραστό, μετά παγάκια και μετά στο σιρόπι. Έλα. Αύριο πρωί με αυτά θα ασχολούμαι. Γιατί. Άντε, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, κορσάρα μου. Χάρηκα που τα είπαμε. Και ώρα εκεί έξω που έχω στο μπαλκόνι, θα σε ακούω πρωί και με αυτό θα πιεστώ. Έγινε, κορσάρα μου. Να είσαι καλά. Καλή επιτυχία. Χάρηκα που τα είπαμε. Λοιπόν, τώρα φίλες μου, έχω εδώ τους χουρμάδες. Με βραστό νερό να μου σκέψουν. Αχ, λέει η άλλη, κύριε Στέλλα, δεν διέλυε. Πώς θα διαλύσει ο χουρμάς? Ο αλευράς έχει χουρμά χωρίς κουκούτσι, έτοιμο. Εδώ τώρα, φίλες μου, έχω ηλιέλαιο πρωτεύς. Πλατεία Εμπορίου 20, Θωμάς Χατζαραπίδης. Ορίστε. Ναι, καλησπέρα. Γεια σου, Στέλλα. Παραπονιάρα. Ναι, αγάπη μου. Έλα, κουρτσάρα μου, τι μου κάνεις? Καλά, εσύ? Δόξα τω Θεώ, να σας κάνω κέικ με χουρμάδες. Κι εγώ σε καθόλου και σε βλέπω. Έγινε. Είστε καλά? Καλά. Και 6 ώρα θα ξέρω. Ναι, βέβαια, θα ανταμώσουμε. Μην ανησυχείς. 6 ώρα και θα είμαι. Έγινε, κορίτσι μου. Έγινε, να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ, καλή, τα λέμε, φιλάκια, γεια σου. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Στέλλα. Καλησπέρα. Σε βλέπω και σε χαίρομαι. Μεταγραφή μεγάλη. Καλή σεζόν, με υγεία και αγάπη. Ευχαριστώ. Βαγγέλη. Ναι. Έλα. Τι μου κάνεις? Πάρα πολύ καλά. Σε χάσαμε πάρα πολύ. Καιρό και σε βλέπουμε. Τι να κάνω, ξεκουράστηκα, μετά έρθαν οι εκλογές και να είμαι. Ωραία. Ακόμα και το άλλο το κανάλι ακόμα και σήμερα σε δείχνει. Ακόμα. Επανάληψη. Είμαστε ζωντανά εδώ. Εμείς είμαστε ζωντανά εδώ στο δίκτυο κάθε μέρα. Και είχα δίκη το πρωί. Επανάληψη με τα ψάρια σου. Αχ. Και την πίτα. Για να πούν τα παιδιά εδώ. Θα σε πάρω το απόγευμα. Να είσαι καλά. Χάρηκα, Βαγγέλη. Να είσαι καλά. Σ' ακούω πολύ καλά. Οπότε φαίνεσαι να είσαι καλά. Λοιπόν, εδώ έχω καστανή ζάχαρη. Τη βάζω μέσα. Όλα αυτά θα τα βρούμε στο καφεκοπτίο Αλευρά. Και λίγο τώρα χτυπώ να λιώσει η ζάχαρη. Ορίστε. Έχω, φίλες μου, κακάο μέσα. Εδώ έχω βανίλια. Και εδώ έχω αλεύρι μάνα από τους αδερφούς Καραμάρη, που είναι φαρίνα μάνα μέσα. Μπέικιν και σόδα. Και τώρα, φίλες μου, χτυπώ. Όταν το δείτε το κέικ και είναι λίγο πηχτό όπως το δικό μου, θα προσθέσετε λίγο νεράκι μέσα. Γιατί παίζουν ρόλο τα μετρίδια μας. Ορίστε. Από αύριο, φίλες μου, ξεκινάει η νηστεία. Σήμερα είχα πάρα πολλά ερωτήματα
σχετικά πώς θα κάνουμε φρικασέ αυγολέμονο, με ρωτούσαν, χωρίς αυγό. Θα τα φτιάξουμε όλα. Ας ξεκινήσουμε με αυτό το υπέροχο κέικ. Αυτή τη συνταγή κατά τον ίδιο τρόπο και με το μπέικιν και με τη σόδα μπορείτε να τη φτιάξετε και με μπανάνα. Αλλά εγώ πιστεύω ότι μία ωραία πρόταση για να φάμε και τους χουρμάδες, να δώσουμε και στα παιδιά μας τους χουρμάδες, είναι αυτό το κέικ. Τέλεια. Πόσο γρήγορα. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, γεια σου κύρα Στέλλα γλυκιά μου. Γεια σου. Αρχόντισα γλυκιά μου κύρα Στέλλα. Γεια σου κουρτσάρα μου, ποια είσαι? Είμαι η Ευαγγελία από το Μελενικίτσι, του Γιώργου. Αχ, τι μου κάνεις. Το χωριό. Το χωριό, την ωραία τη ταβέρνα με τα 70 πιάτα. Μια επίσκεψη θα σας ενθουσιάσει. Σε βλέπουμε, σε καμαρώνουμε. Αχ, να σε καλά. Είστε όλοι καλά? Προσπαθούμε. Γλυκιά μου Ευαγγελία. Ορίστε. Τον έχω το βασιλικό σου ακόμη. Ναι. Ναι. Τον ποτίζω κάθε μέρα το βράδυ, όταν γυρίζω από το κανάλι. Και είναι, μου το χάρισες με πολύ αγάπη. Και εγώ να σε δώσω συγχαρητήρια στο Γιώργο για τα υπέροχα πιάτα, τι μανιτάρια, τι πράγματα είναι εκείνα. Χωριό στο Μελινικίτσι. Είναι μια γλυκύτατη γυναίκα η μάνα του Γιώργο. Γλυκύτατη που... μου κύρα Στέλλα. Εσύ βλέπω, σε καμαρώνω, καλή σεζόν, καλή δύναμη. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, γλυκά μου Ευαγγελία. Ακόμα οι άνθρωποι που ήρθαν από την Αθήνα και τους έφερα εκεί έχουν να λένε και για σένα και για το μαγαζί το χωριό. Ειλικρινά. Να είσαι καλά, γλυκά μου. Χίλια ευχαριστώ. Θα έρθουμε τώρα μια από αυτές τις μέρες. Θα έρθουμε. Καφεδάκι ή πιες, άντε εγώ το πίνω παρέα μαζί σου. Στην υγειά μας, στην υγειά μας. Καλά. Χάρηκα γλυκιά μου Ευαγγελία, θα τα ξαναπούμε. Θα παίρνεις τηλέφωνο και θα τα λέμε. Να είσαι καλά, το ίδιο αγάπη μου. Τι υπέροχος άνθρωπος. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Να σου πω ότι με συγκίνησε Ευαγγελία. Με συγκίνησε την περιποίηση που έκανε τη γλάστρα που μου χάρισε, την πήρε από το μπαλκόνι της. Αλλά την επιμελήθηκε και μου έχει μείνει αξέχαστη. Φιλάκια, σ' αγαπώ, γεια σου. Μια μεγάλη αγκαλιά. Και από μένα κουρτσάρα. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Σε βλέπουμε και σε καμαρώνουμε. Να είσαι καλά κουρτσάρα μου. Φιλάκια. Γεια σου γλυκιά μου. Φιλάκια, χαιρετίσματα σε όλους. Λοιπόν. Τώρα, φίλες μου, έχω βουτυρώσει τη φόρμα μου και θα βάλω και αλεύρι μάνα να αλευρώσω. Έτσι, ωραία, ωραία. Και λίγο παραπάνω να πέσει, δεν έχουμε πρόβλημα. Και λίγο παραπάνω να πέσει, δεν έχουμε πρόβλημα. Θα το απορροφήσει το μείγμα μας. Ήδη άρχισε από τώρα να φουσκώνει, φίλες μου. Ο φούρνος μας, πάντα προθερμασμένος, στους 180-170, αερόθερμος. Εγώ, φίλες μου, όπως γνωρίζετε, τόσα χρόνια, 16 χρόνια, πάντα αερόθερμο. Και στο σπίτι μου, όχι μόνο εδώ,
Ορίστε. Δείτε το. Το σταυρώνω και στο φούρνο. Πάμε να δούμε υλικά, χορηγούς και επιστρέφουμε με τη δεύτερη συνταγή. Βάζουμε καθαρά γατάκια και τώρα θα σας φτιάξω ένα ριζότο μανιταριών και αυτό από το καφεκοπτίο Λευρά, πλατεία Εμπορίου 7. Βάζω το τηγάνι μου επάνω στην εστία. Το βλέπουμε. Ελαιόλαδο πρωτεύς, πλατεία Εμπορίου 20, Θωμάς Χατζαραπίδης. Και να πούμε ότι το ριζότο δεν γίνεται όπως το πιλάφι. Εδώ, φίλες μου, το προσθέτουμε μέσα, μόλις λίγο ζεστάθηκε το τηγάνι. Ορίστε. Ανακατεύουμε. Μανιτάρια, ωραία. Έχει μία πάρα πολύ ωραία γεύση. Και εδώ, φίλες μου, το νερό πέφτει λίγο-λίγο. Και μόλις, φίλες μου, το πίνει, προσθέτουμε κι άλλο. Εύκολο, γρήγορο, με όλο το τα μυρουδικά μέσα. Ορίστε. Έχουμε το βραστό νερό εδώ. Το μόνο που θέλουμε είναι ανακάτεμα. Και δεν χρειάζεται τίποτα άλλο παρά από αυτό το μείγμα που έχει το σακουλάκι. Τίποτα άλλο δεν θέλει, φίλες μου. Ορίστε. Μόλις το πίνει, προσθέτουμε νεράκι. Και αυτό είναι στήσιμο το φαγητό. Ορίστε. Τώρα, για όσους δεν νηστεύουν, έχουμε και πολύ ωραία λουκάνικα από τους αδερφούς Πουλιάκα. Αν προλάβουμε, θα βάλουμε να φτιάξουμε και τα λουκάνικα στην άλλη εστία. Μόλις θα το πίνει το νερό, θα προσθέτουμε κι άλλο. Όχι όλο το νερό μαζί. Ορίστε. Να πάρουμε και τα λουκάνικα.
ωραία λουκάνικα, φίλες μου, από τους αδερφούς Πουλιάκα, Κομνηνών 38. Παίρνω ένα άλλο τηγάνι, ανάβω και την άλλη εστία μου. Ναι, καλησπέρα. Στελάκι μου. Μάγδα μου. Καλησπέρα, αγάπη μου. Καλησπέρα, κοτσάρα μου, τι μου κάνεις. Ομόρφινε ο τόπος, Θεέ μου, Θεέ μου. Μάγδα μου. Τι κάνεις, αγάπη μου. Καλά είμαι, κοτσάρα μου. Πώς είσαι, Μάγδα μου. Εγώ, όπως τα ξέρεις, ψυχή μου. Α, ψυχή μου καλή. Στο νοσοκομείο ήμουνα 3 μέρες. Περαστικά, βρε κορίτσι μου. Ευχαριστώ, Στελάκη. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Είμαστε... Τι κάνεις, κοριτσάκι μου. Δόξα τω Θεώ, είμαι καλά. Τι ωραία πράγματα φτιάχνεις σήμερα. Σ' αρέσουν, έτσι. Ορίστε. Σου αρέσουνε. Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραία όλα, Στελάκη. Μαγδά, δεν είναι όμως και σαν τα μπουρέκια. Αχ, Στελίτσα μου, γλυκιά μου, τι μου θύμισες τώρα, τι μου θύμισες. Να σου πω, ναι. Στελά, ναι. Θα φύγουμε αύριο και θα έρθει ο Δημοσθένης να σε πάρει στην Ηρακλή, θα να σε δω λίγο. Θα χαρώ πολύ. Ναι, αγάπη μου. Ναι, κορτσάρα μου, ναι, γλυκιά μου. Αύριο πρώτα ο Θεός το απόγευμα θα φύγουμε. Θα μιλήσουμε. Ναι, φιλάκια. Φιλάκια. Παναγία μου, ομόρφινα ο τόπος. Στελάκι μου, αδυνάτησες. Είσαι υπέροχη, κούκλα. Θα το λέω και θα το φωνάζω. Μ' αγαπάς γι' αυτό, Μάγδα μου. Φιλάκια, καλό απόγευμα, έχω και άλλη γραμμούλα. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Στέλλα μου. Γεια σου, κορτσάρα μου. Τι κάνετε, πώς είσαι. Δόξα τω Θεώ, καλά, ποια είσαι. Η Τασούλα είμαι. Έλα, Τασούλη μου. Καλή σεζόν σου εύχομαι. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι γερή, δυνατή, να μας δίνεις αυτά τα ωραία πράγματα. Είδες τι ωραία πράγματα φτιάχνω. Ωραία. Κύριε Στέλλα, αυτό το μείγμα από πού το πήρες. Από τον Αλευρά, πλατεία εμπορίο 7. Καφέ κοπτίου. Τι χύμα, πώς θα το ζητήσω. Για το ριζότο. Ναι. Θα πεις το ριζότο με μανιτάρια που μαγείρεψε η κυρία Στέλλα. Μάλιστα. Έκανες, τώρα επειδή έβαλα και σε είδα, ναι. Έκανες καμιά προεργασία πιο μπροστά. Τίποτα, έβαλα, όχι, έβαλα λίγο λαδάκι στο τηγάνι μου και μόλις λίγο ζεστάθηκε το ρίξα μέσα, 2 γύρες και αμέσως βραστό νερό συνέχεια. Α, ωραία, εντάξει. Εύκολα πράγματα, καλέ. Ναι, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ το ριζότο. Τώρα ευκαιρία να το κάνω. Η θυγατέρα μου και οι γονές μου τρελαίνονται. Στην υγειά μας, κουρτσάρα. Και εμάς μας αρέσουν. Άντε, κυρία Στέλλα μου, και πάλι καλή σεζόν, γερή να είσαι. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά, κοπέλα μου. Όλα καλά, μόνο καλά. Τώρα εδώ, ας βάλουμε και τα λουκάνικα. Έχω εδώ τα παιδιά μου. Τα νοιάζουμε. Ορίστε. Είπαμε, το ριζότο θέλει μόνο ανακάτεμα. Η μυρωδιά που, όλα τα μυρωδικά που έχει μέσα, σύν αυτά τα μανιτάρια, θα το ζητήσετε ριζότο μανιταριών από το καφεκοπτίο Αλευρά. Όπως και το κέικ που κάνουμε με τους χουρμάδες, τέλειο. Οι χουρμάδες δεν έχουν κουκούτσια μέσα. Ναι, καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Προεδρίνα. Γεια σου, αγάπη μου, τι κάνεις. Καλά είμαι, κορτσάρα μου, εσύ πώς είσαι. Δόξα τω Θεώ, καλά, όλα καλά, όλα καλά. Τι ωραία περάσαμε σήμερα. Σήμερα ήταν το κάτι άλλο. Περάσαμε όμορφα όμως, έτσι. Ωραία, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Αυτό κάθε Τρίτη την έχουμε αφιερώσει στον εαυτό μας. Ναι. Το Fan Club. Θα τα πούμε πάλι την Τρίτη τώρα. Πρώτο ο Θεός. Ναι, πρώτο ο Θεός. Χάρη. Έμαθαμε πολλά νέα. Ωραία, ναι. Ωραία νέα. Έγινε, γεια σου, κύριε Στέλλα. Γεια σου, κορτσάρα μου, καλό απόγευμα. Φίλες μου, κι άλλο νεράκι. Μη βαρεθείτε να ρίχνετε νεράκι και να ανακατεύετε.
Ορίστε. Αχ, και τι ωραία τα λουκάνικα συμπλήρωμα. Τα νέα τα παιδιά θέλουν και λίγο κρεατάκι. Δεν γίνεται. Εγώ, φίλες μου, δεν τα κόβω για να μην βγουν τα ζωμάκια από μέσα και τρέχουν και στεγνώσει το λουκάνικο. Έτσι, απλώς το γυρίζουμε και από εδώ και από εκεί. Όμορφα πράγματα. Αχ, μας χωμερίζουν δικά τους λουκάνικα. Φανταστικά. Και μαγειρεύεται και το ριζότο. Είναι, φίλες μου, σε μετρίδι, για να μην φανταστείτε, δηλαδή, πώς... για να μην προβληματιστείτε καλύτερα πόσο νερό θα βάλετε. Αυτό είναι 2 κούπες περίπου. Οπότε θέλουμε 6 κούπες βραστό νερό για να βράσει το ρύζι. Γι' αυτό μην λέτε τι νερό ρίχνει η κεραστέλα. 6 κούπες βραστό νερό. Αυτό το ριζότο το έφτιαξα στη Δαδιά. Έφαγαν 1000 άτομα. Με κάτι κουτάλες, όσο είμαι, ύψος έχω εγώ. Αλλά οι άνδρες του συλλόγου εκεί ανακάτευα, φίλες μου. Τέλεια. Λίγο λαδάκι, ίσα για να μην καίγεται το τηγάνι μας. Και αυτά τα λουκάνικα, φίλες μου, εάν τα κρεμάσετε, τα πάρετε όπως είναι φρέσκα και τα κρεμάσετε κάπου, χωρίς να πάνε μύγες οι σκόνες. Άσε εκείνη τα χρόνια πήγαιναν και σκόνες. Λοιπόν, μπορούμε να τα φάμε και σκέτα, αφού στεγνώσουν, δηλαδή ψηθούν μέσα από μόνα τους στον αέρα, μπορούμε να τα κόβουμε και να τα τρώμε, ας πούμε, και σκέτα, χωρίς να τα ψήνουμε. Είναι τέτοια καλά λουκάνικα, με τόσο καλά τα υλικά μέσα. Με το χέρι, εγώ άμα έχει κρέας, φίλες μου, θα κάνουμε και ρεβίθια που ζητήσατε. Και θα κάνουμε και κανελόνια που τα ζητάτε οι φοιτήτριες. Σας το υποσχέθηκα και θα τα κάνω όλα, να ξέρετε. Όπως σας είπα, 6 κούπες νερό βραστό θέλουμε. Και όταν το σβήσουμε, θα το αφήσουμε και με λίγο ζουμάκι για να το πιει, να το απορροφήσει. Α, μάνα, μάνα, μάνα. Ο καλός σου ψήστης, λέει, και με το χέρι. Έτσι, για να τα απολαύσουμε. Μία φορά ακόμα θα βάλω και θα το αφήσω, φίλες μου, τώρα να βράσει. Ορίστε. Έτοιμα και τα λουκάνικα. Κρατάνε μέσα τα ζουμάκια τους και είναι τέλεια. Ορίστε, φίλες μου. Λοιπόν, μία γουλιά καφεδάκι αλευρά, πλατεία εμπορίου 7, αρωματικός, πάρα πολύ ωραίος.
σας δίνω τις αιστείες μου. Πρώτα έδεσα τα λουκάνικα. Στις συνταγές δεν είναι τα λουκάνικα. Λοιπόν, πάμε να σερβίρουμε απευθείας. Σερβίρουμε απευθείας. Ωραία. Να βγάλουμε το κέικ. Ορίστε, φίλε μου. Ορίστε. Τέλειο. Θα τα αφήσετε εσείς λίγο να υδρώσει για να βγει πιο εύκολα. Όχι ότι έχει πρόβλημα. Ορίστε. Όπως και με το ριζότο. Σβήνω την αιστεία μου. Και ένα ωραίο λουκάνικο δίπλα. Και λίγο μαύρο πιπεράκι. Και φίλες μου, έτοιμα, καλή μας όρεξη. Εδώ θα σας αποχαιρετήσω και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας αύριο την ίδια ώρα ζωντανά εδώ στο δίκτυο. Φιλάκια, γεια σας!